Ραντεβού με την ταλαιπωρία και τις φορές υπομονής των ΒΟΑΚ είχαν από νωρίς το πρωί εκατοντάδες οδηγοί που κινούνταν από τον κόμβο Γιώφυρου προς Άγιο Νικόλαο, καθώς ξεκίνησαν εργασίες φρατζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης, οι οποίες εκτελεστούν σε μήκος 1.500 μέτρων. Δυστυχώς, μόνο στο Ηράκλειο στην Κρήτη, επειδή γυρνάω όλη την Κρήτη. Όλη την Κρήτη γυρνάω. Το έσκορ που γίνεται στο Ηράκλειο, μόνο στο Ηράκλειο. Θα γανιά ποτέ, το Ρέθυμνο ποτέ. Αυτό το πράγμα δεν το έχω δει πουθενά. Το μαύρο χάλι, δηλαδή από πού να φύγω τώρα να μην πάω από εδώ. Δηλαδή, ναι, σίγουρα δεν πρόκειται να κάτσω εδώ γιατί θέλω 5 λεπτά δρόμο και θα κάνω εδώ μια μισή ώρα σίγουρα. Ένα χάος, δηλαδή εντάξει, έλεος πια. Δεν παλεύονται. Κάτι πρέπει να γίνει, παιδιά. Να μπουν όλοι οι φυλακές. Οι κάλπες έρχονται, το νου μας. Τι να πω. Την πατήσαμε. Καθημερινότητα, δυσκολία, όλα αυτά. Προκειμένου να έχει ολοκληρωθεί η εργασία σε αυτό το τμήμα μέχρι την ταχθήσα ημερομηνία της 31ης Ιανουαρίου. Ελπίζουμε να έχουμε τον καιρό βοηθό τουλάχιστον στα πρώτα φάση των εργασιών στο δόστρωμα εδώ πέρα στο ΒΟΑΚ. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν εργασίες στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και στην βοηθητική λωρίδα, τη ΛΕΑ, προκειμένου να ολοκληρωθεί όλο αυτό το κομμάτι από τη γέφυρα έως την γέφυρα της Παπαναστασίου και να δοθεί στην κυκλοφορία με νέο αντιολισθηρό ασφαλτοτάπητα. Λόγω των εργασιών, αποκλείστηκε η αριστερή λωρίδα του ρεύματος κυκλοφορίας από Ρέθυμνο προς Άγιο Νικόλαο, με την κυκλοφορία να διεξάγεται μετεμποδίων από τη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, με τις ουρές οχημάτων να προκαλούν τη δυσαρέσκεια των οδηγών. Τώρα βγαίνω κι εγώ, το βλέπω από μακριά, γίνεται χαμός. Μάλλον θα καθυστερήσουμε αρκετά. Είστε πολλά δρομολόγια. Τώρα το πρώτο, δεν ξέρω τι με περιμένει ακόμα. Από εδώ, θα πάω από εκεί. Τι να πω, μπορεί μια χαρά σε 5 λεπτά τελειώσαμε, τι. Τι να πω τώρα, ξανά το ίδιο. Δηλαδή. Εντάξει, θα κάνουμε λίγο υπομονή και κάτι καλύτερο θα βγει όμως. Χαμός. Ναι, δεν μπορούμε. Βλέπετε εδώ, έχει μία ώρα περιμένει για να φτάσει, να περάσει ένα κομμάτι δρόμο 10 λεπτά. Δεν γίνεται. Είναι ούτε χιλιόμετρο και κάνεις μισή ώρα με 40 λεπτά να πας στην γωνία. Είναι έργο που δεν μπορείς να τα αποφύγεις. Ενδεχομένως γίνεται σε λάθος ώρα. Να τελειώσουν σε μία εβδομάδα όλα καλά. Αν πάρει ένα μήνα, να τα κλείσουν όλα, να φύγουμε. Τι να πούμε, εδώ όλη μέρα καθόμαστε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εντάξει, πρέπει να γίνει, να διορθωθεί. Εντάξει, ταλαιπωρία θα την υποστούμε. Δεν θα πάω από εκεί. Πού θα πάτε? Πού θα ευθεία. Για τη συντόμευση του χρόνου θα εργαζόμαστε και τα Σάββατα, θα έχουμε εξαήμερη εργασία, ενώ όταν φτάσει η ώρα της ασφαλτόστρωσης των κόμβων, αυτή θα εκτελείται με νυχτερινές βάρδιες, προκειμένου να μην διακοπεί καθόλου η κυκλοφορία στα σημεία των κόμβων. Υπομονή συνιστά στους οδηγούς ο Νίκος Κουλάς, ο οποίος αναφέρθηκε στο χρονοδιάγραμμα του έργου, το οποίο θα αναβαθμίσει την οδική ασφάλεια στον ΒΟΑΚ. Ζητάμε την κατανόηση των οδηγών άλλη μία φορά για αυτή την αναγκαία όχληση που όμως θα οδηγήσει σε ένα έργο εξαιρετικής ποιότητας.